Πριν βγείτε στη σκηνή, κάνετε προσευχή. Αλήθεια είναι ότι κάνω. Κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά δεν είναι κακό, εντάξει, ούτε ντροπή είναι. Ναι, αν δεν πω το Πάτερ ημών πριν βγω, να ευχηθώ να είναι όλος ο κόσμος καλά. Και την αλήθεια είναι ότι την ώρα που κάνω την προσευχή μου, σας εξομολογούμε τώρα, πριν βγω στη σκηνή που ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος να δει ένα τέτοιο πράγμα, εγώ εκεί τη στιγμή σκέφτομαι ο Θεός να δώσει δύναμη σε όλους αυτούς που είναι κάπου μόνοι τους και δεν έχουν όλα αυτά που έχω εγώ. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν πιστεύει στο. Δεν πιστεύει κάπου και είναι πολύ καλύτεροι από μένα σαν άνθρωποι. Πιο πράι, πιο ταπεινοί. Έτσι, δεν σημαίνει το ότι πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους. Χειρότερο σημαίνει. Δεν σας κρύβω ότι αν κάποιος έχει ανάγκη από κάτι και καταλάβω ότι έχεις πρόβλημα και ότι πρέπει να δώσεις κάτι στη δουλειά σου και δεν έχεις κάποιο θέμα, εκείνη τη στιγμή θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα σου δώσω οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή θα σου πω, έλα στο μαγαζί, να σου δώσω μια κουβέντα, δύο λόγια. Και η μητέρα μου ίδια ακόμα μου κάνει παρατήρηση. Μου λέει: πρέπει να βγαίνει να μιλάει, δεν ξέρει, σε βλέπω στη τηλεόραση. Δεν έχει πλάκα. Ναι, και την απέλησα. Μεγάλωσα στην Ολλανδία, το ξέρετε. Έχω ζήσει έστω και για κάποιες φορές το ρατσισμό. Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής. Το στομάχι και την καρδιά που έχει ο Έλληνας, παιδιά, έχω γυρίσει όλη τη γη 5 φορές. Δεν την έχω βρει πουθενά. Ο γάμος πώς θα γίνει τώρα που θα